Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδέλφια μου, θα διαβάσουμε σήμερα από τη σελίδα 577. Σελίδα 577 είναι ένας μικρός, πλην όμως πολύ όμορφος ψαλμός, ο ψαλμός 133. Σελίδα λοιπόν 577, ψαλμός ρο λάμδα γάμα. Ψαλμός ρο λάμδα γάμα, σελίδα 577. Ψαλμός 133. Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσιν εν ομονία αδελφοί. Είναι ως το πολύτιμον μύρον, επί την κεφαλή το καταβαίνον επί τον πόγωνα του Ααρών. Το καταβαίνον επί το στόμιον του ενδύματος αυτού, ως υδρόσος του αερμών η καταβαίνουσα επί τα όρη της Ιών. Διότι εκεί διόρισεν ο Κύριος την ευλογίαν, ζωή έως του αιώνος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδέλφια μου. Ένας λόγος ευλογίας από το Λόγο του Θεού, ο οποίος, αδέλφια μου, πραγματικά φανερώνει το σκοπό του Κυρίου εξ αρχής της δημιουργίας, που είναι να βρίσκονται οι αδελφοί όλοι μαζί. Βλέπετε, αδελφοί, στον Κύριο δεν αρέσει καθόλου η πνευματική απομόνωση, όχι το να προσεύχομαι μόνος μου, αλλά το να απομονώνομαι. Δεν το θέλει ο Κύριος τον χριστιανό να είναι μόνος. Δεν θέλει ο Κύριος τον άνθρωπο να είναι μόνος. Αρχικά, όταν έκαμε τον Αδάμ, έκαμε, λέει, τον Αδάμ ο Θεός και είδε ότι ήταν μόνος. Και τι έκανε? Εχάρισε εις αυτόν σύντροφο. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, ότι δεν αρέσει στο Θεό ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Και εκτός βεβαίως από την οικογένεια, που είναι απαραίτητο να υπάρχει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για την Εκκλησία. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία αδελφοί. Που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου καλό να υπάρχει μεταξύ της Εκκλησίας θλίψη, σκάνδαλο, κουτσομπολό, κατηγόριες, πίκρες, στενοχώριες, τι μου είπε, τι σου είπα, τι είπε, τι άκουσα. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, θέλει ο λαός του να συγκατοικεί ομού με ομόνοια, με ειρήνη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και θα δούμε σε διάφορα κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού, αδέλφια μου. Για παράδειγμα, στην επιστολή προς Φιλιππισίους λέει, «Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Βλέπετε, λέει ο Λόγος του Θεού, τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει στην ομονία η αδελφή. Αλλά ταυτόχρονα έρχεται να δώσει ο Λόγος του Θεού και τις προδιαγραφές του πώς πρέπει να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Γιατί είναι καλό να συγκατοικούμε εν ομονία, αλλά το θέμα είναι να δούμε και τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να επιτυγχάνεται αυτή η ομόνοια, να επιτυγχάνεται αυτή η ειρήνη, να επιτυγχάνεται αυτή η χαρά και πραγματικά το σώμα του Χριστού, αδελφοί, να αυξάνει, να οικοδομείται, να δένεται, να ευλογείται. Γιατί, αδέλφια μου αγαπητά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ειρήνη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να εισακουστούν οι προσευχές, δεν υπάρχει ομοφωνία. Σκεφτείτε μια Εκκλησία που να γονατίζουν οι αδελφοί να προσεύχονται και άλλος να λέει, «Κύριε, κάνε να καταλάβει ο αδελφός μου τι μου έκανε». Και να λέει ο άλλος, «Κάνε, Κύριε, να καταλάβει ο αδελφός μου τι μου έκανε». Τι προσευχή είναι αυτή? «Κάνε, Κύριε, να καταλάβουν ότι έχω δίκιο». «Κάνε, Κύριε, να...» Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν είναι έτσι.
Δεν είναι καθόλου έτσι. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από κάποιον άλλον. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει κανένας ψηλότερος από τον άλλον, καλύτερος από τον άλλον, πιο ευλογημένος από τον άλλον. Όλοι οι αδελφοί στα μάτια του Χριστού είμαστε παιδιά Του. Είμαστε παιδιά Θεού. Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν είναι προσωπολήπτης. Βεβαίως, ο Κύριος ενδιαφέρεται κυρίως, όπως έχουμε πει, να φανεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδία τους ευθεία ενώπιόν Του. Βεβαίως. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ο κάθε ένας από εμάς κυνηγάει την ειρήνη. Και όταν βλέπει ότι κάτι μπορεί να φέρει ταραχή, τρέχει να το σταματήσει. Ειρηνεύεται με τα πάντων, λέει ο Λόγος του Θεού. Ειρηνεύεται με τα πάντων. Όχι εχθρεύεστε πάντες. Ειρηνεύεται με τα πάντων. Το θέμα δεν είναι να σε πείσω ή να με πείσεις για το ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι πιο σωστός. Το θέμα είναι όλους μας, αδέλφια μου, να μας πείθει ο Λόγος του Θεού. Το θέμα είναι ο Λόγος του Θεού να μας δίνει τα μηνύματα που χρειαζόμαστε και όλοι με καρδιά απλή, τρυφερή, μαλακή να αποδεχόμαστε τα μηνύματα του Ευαγγελίου έτσι ώστε να προχωράμε όλοι μας στον ίδιο δρόμο, στον ίδιο αγώνα, στην ίδια προσπάθεια, με τα χαράς, με ειρήνη, ενωμένοι, αδελφωμένοι, να υπάρχει παρησία σε όλους μας, να μπορούμε όλοι να πούμε στον αδελφό μας δίπλα, αδελφέ προσευχή σου, έχω πρόβλημα, και ο αδελφός να προσεύχεται. Όχι να λέω αδελφέ προσευχή και ο αδελφός να λέει, του τα έλεγα εγώ ότι θα γινόταν αυτό. Δεν είναι το θέμα να αυτοδικαιωθώ για το τι έλεγα. Το θέμα είναι να προσεύχομαι, να δικαιωνόμεθα πάντων ενώπιον του Κυρίου, πάντες. Να είμαστε σε προσευχή. Τι καλό και τι τερπνό. Όταν, αδελφοί, επιτυγχάνεται αυτή η ομόνοια ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας, πράγματι είναι καλό και τερπνό να είμαστε όλοι μαζί. Αλλά φανταστείτε μια οικογένεια μέσα στην οποία ο πατέρας λέει έτσι, η μητέρα λέει αλλιώς, τα παιδιά διχασμένα, ή θα πάρουν το μέρος του πατέρα, ή θα πάρουν το μέρος της μάνας, ή θα πάρουν το μέρος το δικό τους, και θα πούν και οι δύο το έχουν χαμένο και εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Πού είναι η καλοσύνη? Πού είναι η απόλαυση? Φανταστείτε μια εκκλησία που οι εργάτες να μην είναι ενωμένοι, να μην είναι αγαπημένοι, να μην είναι ομόφωνοι. Ένα πρεσβυτέριο το οποίο το ημένει να λένε έτσι, οι άλλοι να λένε αλλιώς. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να συγκατοικώ στην ενωμονία η αδελφή. Να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ειρήνη. Να υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Το οποίο, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού τι κάνει? Οδηγεί. Οδηγεί τον κάθε έναν από εμάς σαν άτομο, μας οδηγεί σαν οικογένεια, μας οδηγεί σαν εκκλησία. Δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι. Δεν είμαστε, όπως άφησε ο Αρών το λαό του Θεού, αχαλήνωτοι. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού λέει έτσι, α, εγώ δεν συμφωνώ, κάνω αυτό που θέλω. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Γιατί όταν κάνει ο καθένας από εμάς ό,τι θέλει, ξέρετε τι κάνει ο Λόγος του Θεού? Απομακρύνει αυτόν που φέρνει το σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία. Μάλιστα, όταν κάποιος φέρνει σκάνδαλο στην Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού λέει, ουέις αυτόν. Ουέις αυτόν. Γιατί? Γιατί χαλάει αυτή την όμορφη ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί χαλάει την ειρήνη μεταξύ των αδελφών. Γιατί διώχνει την αγάπη του Θεού, ενώ ο Θεός αγωνίζεται δια του Πνεύματός Του και δια του Ιησού Χριστού να φέρει το σύνδεσμο της τελειότητας, ο οποίος είναι η αγάπη. Ένας άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει αυτό το έργο του Θεού μέσα στην Εκκλησία, επειδή θέλει να σπέρνει ζυζάνια, επειδή θέλει να παίρνει τηλέφωνα και να λέει, α, ο αδερφός σου έτσι δεν είναι καλός, α, ο αδερφός ο άλλος δεν είναι καλός, και ξέρεις τι μου έκανε εκείνος, και αρχίζει, αδελφοί, λίγο λίγο το μικρόβιο και αυξάνει.
Λίγο-λίγο. Να προσέχουμε, αδελφοί. Πολύ προσεκτικοί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Όχι τον παλαιό άνθρωπο. Όχι όταν ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο να φυλάμε και λίγο από τον παλιό στη μέσα τσέπη. Και όταν τον θυμόμαστε να τον βγάζουμε έξω. Ο παλαιός άνθρωπος πέθανε. Δεν υπάρχει. Ο παλαιός άνθρωπος, αδελφοί, χάθηκε. Μαζί με τις αμαρτίες. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος, αδελφοί, όταν χάνει την πνευματικότητά του, έρχεται ξανά. Ο παλαιός άνθρωπος αναβιώνει και ο άνθρωπος ξαναγίνεται με τον παλιό χαρακτήρα, κακός, πονηρός, σκέφτεται άδικα, αδικεί τους αδελφούς του. Και αυτό, αδελφοί, να ξέρετε, όταν σκέφτομαι άσχημα για τον αδερφό μου, τον αδικό. Τον αδικό. Είναι αδικία να σκέφτομαι πονηρά και άσχημα για τον αδερφό μου. Για τον αδερφό μου πρέπει να τον σκέφτομαι και να γεμίζει η καρδιά μου από χαρά. Να γεμίζει η καρδιά μου από αγάπη. Τα αδέρφια μου. Να πάω να δω τα αδέρφια μου. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ. Ο οποίος ήξερε τι ήταν τα αδέρφια του. Κι όμως παρόλα αυτά χειρότανε όταν τους έβλεπε. Αγωνιούσε όταν δεν ήταν καλοί άνθρωποι. Όταν η φήμη τους δεν ήταν καλή. Είχε αγωνία. Τα αδέρφια μας. Πατέρα, τα αδέρφια μου. Όλοι οι αδερφοί πρέπει να είμαστε γεμάτοι με την αγάπη του Χριστού ο ένας προς τον άλλον. Ακούμε ότι ένας αδερφός έχει πρόβλημα και θέλει προσευχή. Να τρέχουμε στην προσευχή. Ακούμε ότι ένας αδερφός μας ταλαιπωριέται. Να ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς να βοηθήσουμε. Αν κάτι πέσει στην αντίληψή μας, να το γνωρίζουμε εκεί που πρέπει. Έτσι ώστε, αδερφοί, να μην υπάρχει κανένας ενδεής ανάμεσά μας. Κανένας με ταλαιπωρία. Κανένας με θλίψη. Δεν είναι καλό να υπάρχει θλίψη στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι καλό, αδερφοί. Και αν υπάρχει, θα πρέπει να αγωνιζόμαστε να μην υπάρχει. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος απέθανε δια τας θλίψης ημών. Αν λοιπόν εγώ έχω θλίψη, κάτι συμβαίνει με μένα. Όπως θεωρώ ότι ο Κύριος απέθανε για την αμαρτία μου και προσεύχομαι και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με και ο Κύριος με συγχωρεί, κατά τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, φεύγουν και οι θλίψεις. Ο Κύριος απέθανε δια της θλίψης μας. Απέθανε δια της ασθενείας μας. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να μένω σε θλίψη? Γιατί να είμαι σε θλίψη? Τι είναι αυτό που με θλίβει? Ο Λόγος του Θεού λέει, αν υπάρχει παράπονο, κατάτινος, να τρέχουμε να το τακτοποιούμε. Να τρέχουμε να το διορθώνουμε. Εάν κάποιος με έχει ενοχλήσει, να τρέχω να τακτοποιηθώ. Αδελφέ μου, με στεναχώρησες. Και βεβαίως όχι να αρχίσουμε να μπαίνουμε στην αμυντική διαδικασία. Α, σε στεναχώρησε γιατί μου έκανες. Όχι έτσι. Με ταπεινό πνεύμα. Σε στεναχώρησε, αδελφέ μου, με συγχωρείς. Συγγνώμη. Σου ζητώ συγγνώμη. Το συγγνώμη, αδελφοί, είναι τόσο εύκολο. Τόση εύκολη συγχώρεση. Όσο εύκολη μας συγχώρεσε και ο Κύριος. Τόσο εύκολη η συγχωρητικότητα, αδελφοί. Σε συγχωρώ, παιδί μου. Μα Κύριε, έκανα και εκείνο και εκείνο. Σε συγχωρώ, δεν με ενδιαφέρει τι έκανες. Πέθανα για σένα και καταλαβαίνεις πόσο σε αγάπησα. Καταλαβαίνεις πόσο σε αγαπώ. Δεν είναι η αγάπη μου παρελθοντική. Η αγάπη μου είναι και τώρα και θα υπάρχει στο μέλλον. Τόσο σε αγάπησα. Σε θέλω κοντά μου. Αυτός είναι ο Χριστός, αδελφοί. Σε θέλω, παιδί μου. Γι' αυτό πέθανα για σένα. Αδελφοί, το ίδιο πνεύμα να υπάρχει και σε μας. Ναι, σε συγχωρώ, αδελφέ μου. Συγγνώμη, αδελφέ μου. Η επιοίκειά σας να είναι γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας άνθρωπος είναι επιοικής, όταν πάει ο αδελφός του και του λέει, αδελφέ μου, συγγνώμη, έκανα λάθος, σε στεναχώρησα. Ο επιοικής άνθρωπος, ξέρετε τι λέει? Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδελφέ, σε έχω συγχωρήσει προπολού. Δεν έχω τίποτα μέσα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η επιοίκεια. Αυτό σημαίνει η επιοίκεια, αδελφοί. Η επιοίκεια σημαίνει να κάνω κάποιον οικείο μου. Να κάνω τα πάντα για να έχω τους πάντες οικείους μου, κοντά μου.
Κάνω τα πάντα. Δαπανώμαι, ξοδεύομαι. Άλλες φορές δεν αναχωριέμαι. Ένας πατέρας, αγαπητοί αδελφοί, δεν παίρνει πάντοτε χαρά από τα παιδιά του. Αλλά ποτέ ο καλός πατέρας δεν λέει στο παιδί του σήκω και φύγε. Ακόμα και αν τον θλίβει το παιδί του, ψάχνει να βρει τρόπους να πάει κοντά του, να το αγκαλιάσει. Πες μου, παιδί μου, αν έκανα κάτι και σε στεναχώρησα, να σου ζητήσω συγγνώμη. Αυτός είναι ο πατέρας ο ταπεινός. Η μάνα η ταπεινή. Δεν περιμένει μόνο να λαμβάνει συγγνώμη. Να κάνει, α, θα το μάθω εγώ το παιδί μου πάντοτε, να ξέρει του μπαμπάς έχει πάντα δίκιο. Δεν είναι έτσι. Και ο πατέρας άνθρωπος είναι. Και η μάνα άνθρωπος είναι. Δεν είναι κακό να ταπεινωνόμαστε, αδελφοί. Στα παιδιά μας, στους αδερφούς μας, στη γυναίκα μας, στον άντρα μας. Δεν είναι κακό. Μα εγώ είμαι ο άντρας του σπιτιού, η κεφαλή, θα ταπεινωθώ στη γυναίκα μου που είναι υπό. Κανένας δεν είναι υπό. Κανένας δεν είναι υπό. Όλοι είμαστε υπό του Κυρίου. Όλοι είμαστε κάτω από τον Κύριο. Όλοι βλέπουμε ψηλά μόνο στον Χριστό. Ο ένας δίπλα στον άλλον είμαστε ίσοι αδελφοί. Είμαστε παιδιά Θεού. Είμαστε αδέλφια του Ιησού Χριστού. Είμαστε φίλοι του Χριστού. Φανταστείτε ο Κύριος μας αδελφοί, όταν βλέπει τα παιδιά του, τους φίλους του, να μην είναι ενωμένοι όλοι μαζί. Να μην συγκατοικώ στην ενωμονία. Τι θλίψη υπάρχει μέσα στην καρδιά του. Τι αγωνία υπάρχει μέσα στην καρδιά του. Και ξέρετε τι κάνει τότε. Δυστυχώς αδελφοί, τότε κάνει κρίση. Τότε κάνει κρίση. Γιατί πρέπει να ξεχωρίσει το καλό από το αχρίο. Γι' αυτό αδελφοί, από μόνοι μας πρέπει να μεριμνάμε την ειρήνη του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, να μην έχουμε θλίψη αδέλφια μου, να μην έχουμε πικρία αδέλφια μου, να μην ανεβαίνει ρίζα πικρίας μέσα στην καρδιά μας. Έχω πίκρα με τον αδελφό. Γιατί να μην έχει τακτοποιηθεί τόσο καιρό? Γιατί να μην έχω ελευθερώσει την καρδιά μου τόσο καιρό? Ο Κύριος έρχεται. Τι όταν θα ακούσω τη σάλπιγγα και τον ουρανό να ανοίγει, θα πω, Κύριε, έχω πικρία. Ξέρεις τι θα πει ο Κύριος? Άργησες, παιδί μου. Κύριε, έκανα κακό στον αδερφό μου. Τώρα το σκέφτηκες. Άργησες. Σαν τις μωρές παρθένες που ήρθε ο νυμφίος και, α, να πάμε να πάρουμε λάδι. Τώρα αργήσατε. Αδελφοί, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα, καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος. Γιατί πρέπει, αδέλφια μου, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και σαν αδέλφια, να συγκατοικούμε εν ομονία. Γιατί εκεί διόρισεν ο Κύριος την ευλογία. Ζωή έως του αιώνος. Πού? Εκεί που συγκατοικώσιν εν ομονία οι αδελφοί. Τότε έρχεται η ζωή. Τότε υπάρχει ζωή. Τότε είναι ζωντανή η Εκκλησία. Τότε έχει ευλογία η Εκκλησία. Τότε έχει χάρη η Εκκλησία. Τότε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μπορεί και κατοικεί με ευλογία ανάμεσά μας. Κατοικεί με χαρά ανάμεσά μας. Τότε το Πνεύμα του Θεού εργάζεται τις καρδιές μας. Εργάζεται τις οικογένειές μας. Εργάζεται την Εκκλησία μας. Ενεργεί. Υψώνει το όνομα του Χριστού. Πολύ σημαντικό, αδελφοί, διότι εκεί διόρισεν ο Κύριος την ευλογίαν ζωή έως του αιώνος. Αδέλφια μου αγαπημένα, στο όνομα του Χριστού, μας παρακαλεί ο Κύριος να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να βγάλουμε από μέσα κάθε τι το οποίο δεν αρέσει στον Κύριο. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να ρωτήσω τη γυναίκα μου, μήπως ελείπησα. Μήπως έκανα κάτι που σε στεναχώρησα. Συγγνώμη σου ζητώ. Δεν είναι κακό αν νομίζω ότι υπάρχει παράπονο σε κάποιον αδερφό μου εξαιτίας της συμπεριφοράς μου. Δεν είναι κακό να πάω να του πω, αδερφέ μου, μήπως έχω στεναχωρήσει. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Συγχώρεσέ με. Αλλά και ταυτόχρονα, αδερφοί, και εμείς να είμαστε όλοι έτοιμοι να συγχωρούμε. Να αγκαλιάζουμε με την καρδιά μας, αδελφοί. Και εκεί, αδελφοί, θα δείτε τι ευλογία θα φέρει ο Κύριος μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς. Γιατί εκεί ο Κύριος διόρισε. Προσέξτε, η ευλογία έχει προορισμό. Η ευλογία έχει προορισμό. Και μάλιστα ο Κύριος την ευλογία του τη διορίζει.
Και θέλουμε ο Κύριος να διορίσει την ευλογία Του σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Στις οικογένειές μας, στην εκκλησία μας. Θέλουμε, Κύριος, να διορίσει την ευλογία Του για να έχουμε ζωή, αδελφοί, έως του αιώνος. Ήθε ο Κύριος, αδέλφια μου, να κάνει τις καρδιές μας σαν του μικρού παιδιού. Ξέρετε, ο ώριμος άνθρωπος έχει την αυτοδικαίωση πολύ έντονη μέσα στην καρδιά του. Ο ώριμος άνθρωπος αυτοδικαιώνεται πάρα πολύ εύκολα. Το παιδί ποτέ δεν αυτοδικαιώνεται, αδελφοί. Γιατί είναι σε διαδικασία μάθησης. Όλο μαθαίνει. Μαθαίνει. Γνωρίζει νέα πράγματα. Και εμάς, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε ευλογία στη ζωή μας. Και είναι καλό να Τον αποδεχόμαστε όπως τα μικρά παιδιά. Απλά, με ευλογία, με χαρά. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου. Βοήθησέ με, Κύριε. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με, αδελφέ, Κυρία μου, σε παρακαλώ. Να μην έχω με κανέναν τίποτα, η καρδιά μου να είναι καθαρή. Να μην έχω λυπήσει κανέναν. Και αν το έχω κάνει, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Και θέλω να πάω να τακτοποιηθώ. Και εκεί, αδελφοί, ανάμεσα σε αυτές τις καρδιές, διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Αμήν.